Ενημερωτική συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας για το θέμα της λύσας είχαν οι υπεύθυνοι του Κέλπνο το πρωί της Παρασκευής στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας. Όπως ανέφερε στα τοπικά μέσα ενημέρωση ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργος Χεριστανίδης, η συνάντηση αυτή με τους εκπροσώπους του Κέλπνο ήταν προγραμματισμένη, καθώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει έξαρση της λύσας στην περιοχή μας και ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν μια προγραμματισμένη συνάντηση των διευθυντών των σχολείων με εκπροσώπους του Κέλπνο, ακριβώς γιατί τα τελευταία χρόνια και στην περιοχή μας και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει μια έξαρση της νόσου της λύσας. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει στατιστικά μια αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων στις βαλκανικές χώρες, στα Σκόπια πιο συγκεκριμένα, και υπάρχουν πυρήνες στην περιοχή διαδόσης της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως γύρω στο Κιλκίς, από ό,τι μας είπε και στην ανάλυση αυτή που έκανε η κυρία αυτή που μας μίλησε, ότι υπάρχουν πολλά αυξημένα, τέλος πάντων αυξημένα κρούσματα και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Οι καλύτεροι, νομίζω, εκπρόσωποι του να μεταφέρουν αυτή την ανησυχία είναι οι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό κιόλας κλήθηκαν σήμερα εδώ. Έγινε μία ενημέρωση ακριβώς γιατί πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Τα παιδιά, είτε από αφέλεια είτε από ζωοφιλία, χαϊδεύουν τα ζώα. Μπορεί ένα ζώο να είναι επιθετικό, μπορεί το παιδί να έχει εκδορές και από τις εκδορές να περάσει το μικρόβιο τέλος πάντων στο σώμα του. Μπορεί να γίνουν πολλά. Επομένως πρέπει να προσέχουν. Με το γυμνάσιο το οποίο μπαίνανε μέσα δεν σημαίνει τι έγινε. Έχει ήδη φτιαχτεί, από ό,τι πληροφορούν, μιλάτε για το 4ο γυμνάσιο, έχουν φτιαχτεί οι περιφράξεις καλύτερα. Τώρα πλέον μόνο από ανοησία, λέω, από χαζομάρα καμιά φορά μπορεί κάποιο παιδί όταν μπαίνει μέσα να παρασύρει και το ζώο ή να το ταΐσει και το ζώο που το ταΐζουν πηγαίνει και να μπουν. Πρέπει εδώ να αναλογιστούν και τα παιδιά ότι δεν είναι θέμα έτσι εξυπνάδα στο να βάλουμε στην αυλή ένα ζώο. Μπορεί αυτό το ζώο να είναι επικίνδυνο, να δαγκώσει κάποιο παιδί και να έχουμε τα χειρότερα.